φάση ολόκληρη. Μεγάλη αλήθεια χαρά. Δεν είναι αυτό που λέει το τραγούδι αυτό. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Είναι ο στίχος που αγγίζει κάθε ψυχή, αλλά είναι και αυτή η μελωδική φωνή σου που έχει την ικανότητα να ταξιδεύει την ψυχή μας μακριά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, χαίρομαι πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και να αυτή την συνομιλία μας να την δει και ο κόσμος. Εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είσαι σήμερα κοντά μας. Η φωτεινή Δάρα, αυτό το υπερταλαντούχο φωτεινό πλάσμα είναι σήμερα στο πλατό του Open Weekend. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, θέλω να ξεκινήσω από αυτό, έτσι μου ήρθε τώρα. Σε ποια ηλικία κατάλαβες ότι έχεις αυτό το χάρισμα στη φωνή σου? Γιατί μιλάμε για μια φωνή. Είναι μελωδική, ταξιδιάρικη, με μια μουσικότητα, ένα χρώμα, ένα συνέστημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε, ως χάρισμα δεν το αντιλήφθηκα, γιατί ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που του έρχεται να κάνει πολύ φυσικά, ότι είναι χάρισμα. Μετά το εκτιμάς και μετά μεγαλώνοντας καταλαβαίνεις ότι ό,τι έχουμε, ό,τι θετικό έχουμε, είναι ένα δώρο από τη φύση, ένα δώρο από το Θεό, όπως θέλει κανείς να το πει. Και πρέπει να το εκτιμάμε κιόλας. Γιατί αυτό το δώρο δεν διαρκεί και πολύ. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρουμε, να το εκτιμήσουμε, να το αγαπήσουμε, να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, γιατί η φωνή μου δεν είναι η φωνή μου σκέτα, δεν είναι το όργανο, είναι η επικοινωνία που μπορώ να έχω με τον κόσμο μέσω της φωνής μου. Αυτό λοιπόν, όταν συνειδητοποίησα πόση δύναμη έχει αυτή η επικοινωνία, πόση δύναμη μπορεί να κρύβει αυτή η επικοινωνία, τότε πραγματικά ένιωσα πολύ, πολύ δυνατή και πολύ, πολύ όμορφα. Και αυτό έγινε εκεί γύρω στα 20 μου, όταν είχα ξεκινήσει τις σπουδές μου στη δραματική σχολή. Σ' άκουσε και... δηλαδή μια μέρα ένας δάσκαλός σου και είπε, πω Φωτεινή, αυτή η φωνή σου είναι αριστουργηματική, είναι μοναδική, ή σιγά σιγά. Μου έλεγαν γενικώς, μου έλεγαν. Μαμά, και στην... ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς μου, επειδή τραγουδάει και ο ίδιος, δεν είναι τραγουδιστής, αλλά ερασιτεχνικά τραγουδάει και είναι το παρατσούκλι του στη Ζάκυνθο, είναι ο τραγουδιστής. Δηλαδή όταν ήμουν μικρή μου λέγανε «Τίνος είσαι». Σου λένε, γιατί παίζαμε όλα τα παιδάκια, ξέρεις, πολύ ελεύθερα στους δρόμους και αυτά. Και μας έβλεπε μια μεγαλύτερη, έτσι, μαμά, γιαγιά. Τι νοσείς εσύ? Τι νοσείς εσύ αυτό? Του Δάρα. Ποιου Δάρα? Του Τάση του Δάρα. Γιατί ο παπάς μου είναι Τάσος Τάση, τον λένε στη Ζάκυνθο. Ποιου του τραγουδιστή, μου λέγανε. Οπότε για τον μπαμπά μου ήταν αυτό κάτι πάρα πολύ φυσικό. Όπως κατάλαβα βέβαια στη συνέχεια, ήταν και κάτι το οποίο, και είναι κάτι το οποίο τον κάνει ευτυχισμένο ακόμα και σήμερα στα 91 του. Πω, να του στείλουμε ένα γλυκό φιλί. Βέβαια. Μπράβο. Να στείλω φιλάκι στον μπαμπά μου και στη μαμά μου, που και αυτοί είναι στο σπίτι μαζί. Είναι μεγάλοι άνθρωποι και πρέπει να τους προσέχουμε. Να τους αγαπάμε, να τους δείχνουμε, να ακριβώς. Μην ξεχνάμε. Φωτεινή, ένα κορίτσι, ένα παιδί που μεγάλωσε στη Ζάκυνθο με αυτά τα βιώματα, να παίζει έξω στον δρόμο, να είναι ελεύθερο. Να μην αισθάνεται αυτό το φόβο που μπορεί να έχουμε στις μεγάλες πόλεις. Όλοι ξέρουν ποιο παιδί είσαι, αυτό που δίνεις εσύ. Θα ήθελες τη Ροξάνη να έχεις τη δυνατότητα να τη μεγαλώσεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον? Άλλαζες δηλαδή? Κοίταξε, την κόρη μου, ακριβώς επειδή θέλω να μεγαλώσει έτσι και επειδή αυτό είναι κάτι ανεκτίμητο, κρατάμε πολύ ισχυρούς δεσμούς με την οικογένεια του άντρα μου που είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε η Ροξάνη πηγαίνει πολύ τα καλοκαίρια εκεί, έχει τους φίλους της, έχει τις ξαδέρφες της, έχει όλο αυτόν τον κόσμο που αγαπάει η ίδια και που την αγαπάει αυτός ο κόσμος πολύ. Και το νιώθει αυτό. Κάθε καλοκαίρι δηλαδή ζει έτσι όπως ζούσαμε εμείς τα καλοκαίρια μας όταν ήμουν μικρή που ήμασταν σε Ζάκυνθο. Αυτό είναι ιδανικό συνδυασμός. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου για τη μικρή? Κοίταξε, είναι ο φόβος που έχουν όλοι οι γονείς. Δηλαδή, ο φόβος του τι θα γίνει αύριο, ειδικά σε μια εποχή όπως είμαστε, όπως αυτή που διανύουμε, που είναι πραγματικά κάθε μέρα διαφορετική από την προηγούμενη και που νιώθουμε λίγο το έδαφος κάτω από τα πόδια μας κάποιες φορές να φεύγει, λίγο σαν κινούμενη άμμος είναι το έδαφος. Έχω μια ανασφάλεια για το πώς θα είναι ο κόσμος και το παιδί που μεγαλώνω, πώς θα μπορέσει να υπάρξει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και επίσης, επειδή την μεγαλώνω με ένα αξιακό σύστημα, που είναι αυτό το αξιακό σύστημα που εγώ πιστεύω, δεν ξέρω αν αυτό
ήδη στην παρούσα φάση είναι λίγο εκτός από τον πολύ κόσμο. Οπότε δεν ξέρω και στη συνέχεια κατά πόσον θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής. Πιστεύω όμως στη Ροξάνη, γιατί είναι ένα δυνατό παιδί, και πιστεύω ότι τα πολλά μπράβο και η πολλή αγάπη και η πολλή αγκαλιά στα παιδιά τους δίνει δύναμη, και ακόμα και αν συναντήσουν δυσκολίες, θυμούνται αυτή την αγκαλιά, θυμούνται αυτή την αγάπη και προχωράνε ακόμα και όταν δεν είσαι εσύ εκεί. Είναι 9, 9,5, πόσο είναι 9, ναι. Το τελευταίο ένα χρόνο ασχολούμαστε στην Ελλάδα σαν γυναίκες ακόμα περισσότερο με το MeToo. Ευτυχώς υπήρξε αυτός ο δρόμος, αυτή η διέξοδος για εγκλωβισμένες ψυχές να μπορέσουν να επικοινωνήσουν προς τα έξω όλα αυτά που έχουν ζήσει και να δώσουμε δύναμη η μία στην άλλη. Όλο αυτό πώς λειτουργεί σε σένα σαν γυναίκα και σαν μαμά όμως ταυτόχρονα με ένα κορίτσι? Πρέπει να πω ότι εγώ όταν πρωτομπήκα σε αυτόν τον χώρο και σε ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία να εκφράσω και εγώ την άποψή μου για αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα πραγματικά φλεγόν ζήτημα που μας απασχολεί όλες και όλους, πιστεύω, και τους άντρες τους απασχολεί πλέον. Όταν πρωτομπήκα λοιπόν σε αυτό το χώρο, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Πραγματικά δεν μπορούσες να μιλήσεις εύκολα, και όχι μόνο για περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και για περιπτώσεις κακοποίησης άλλου τύπου. Λεκτικής, ας πούμε. Λεκτικής. Συμπεριφορές. Ναι, κακοποιητικές. Ακριβώς. Αυτό που λέγαμε bullying, κάποια στιγμή που ονομάσαμε bullying, αυτό υπήρχε πάντα. Ότι εμείς έχουν κάνει έτσι. Έχεις βρεθεί στη θέση του θύματος κάποια στιγμή, στην αρχή της καριέρας σου? Όχι σε επίπεδο τέτοιο, σεξουαλικής παρενόχλησης, με την έννοια ότι νομίζω ότι πάντα με ένα μαγικό τρόπο το προλάβαινα το πράγμα πριν φτάσει πολύ κοντά μου. Ήμουν τυχερή. Δεν λέω ότι πάντα μπορείς να το προλάβεις. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι ήμουν τυχερή. Όμως κακοποιητικές συμπεριφορές, ναι, έχω δεχθεί. Και όχι μόνο κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στον χώρο μου, αλλά κακοποιητικές συμπεριφορές και από τον τύπο. Ναι. Δηλαδή, έχω περάσει και περίοδο της ζωής μου που, επειδή είμαι αυτός ο τύπος ανθρώπου, αυτό το στυλ ανθρώπου, δεν μου έβγαινε να βγω και να συζητήσω τα προσωπικά μου με τον κόσμο. Λίμωνο, λέγονταν πράγματα, γράφονταν πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Εγώ το εισέπραξα αυτή την περίοδο, την εισέπραξα ως κακοποιητική συμπεριφορά. Γιατί πραγματικά δεν μπορούσα να μιλήσω, πραγματικά δεν ήταν στο στυλ μου και δεν είναι στο στυλ μου να μιλήσω. Και αισθάνθηκα μια πίεση, σοβαρή πίεση ψυχολογική. Το αντιμετώπισα με πάρα πολλή δουλειά που έκανα με τον εαυτό μου. Ψυχοθεραπεία, Με πάρα πολλή δουλειά με το παιδί μαζί. Και νομίζω έτσι και προτρέπω τις μαμάδες και τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά, αν θέλουν πραγματικά να αποκτήσουν, να το κάνουν, γιατί είναι πραγματικά, εκτός του ότι κάνεις ένα πολύ καλό στον κόσμο, όταν φέρεις ένα παιδί στον κόσμο και το μεγαλώνεις σωστά, ταυτόχρονα σου κάνει και πολύ καλό σε το παιδί. Σε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εμένα με άλλαξε πολύ το παιδί. Και δεν εννοώ ότι με έκανε έναν, ας μην πω με άλλαξε, με έκανε πολύ πολύ καλύτερη. Μου έβγαλε πολύ καλά στοιχεία του εαυτού μου. Όταν υπήρξαν αυτές οι κακοποιητικές συμπεριφορές που λες από τον τύπο, υπήρχε στη ζωή, Ροξάνη, ήτανε... Ναι, ναι, ήτανε στη ζωή, ναι. Είχε σκεφτεί δηλαδή την πιθανότητα, αν δεν είχε ένα παιδί τότε, να το αντιμετώπιζε όλο αυτό πιο δυναμικά τότε? Όχι, νομίζω το αντίθετο. Πάντα έτσι. Το αντίθετο, ναι. Ναι, ναι. Το παιδί μου έδωσε δύναμη και μου δίνει δύναμη η Ροξάνη. Όχι, νομίζω ότι μπορεί να με είχε πλακώσει ακόμα χειρότερα. Δηλαδή να μην είχα βγει εύκολα από αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό το γεγονός ότι βγαίνουν οι γυναίκες, μιλάνε, έρχονται αντιμέτωπες με την πραγματικότητα, γιατί καταρχήν το να το παραδεχτείς ότι σου συμβαίνει είναι δύσκολο. Το πρώτο μεγάλο βήμα της ψυχής είναι, νομίζω, το 50% της λύσης, να παραδεχτείς, να αποδεχτείς ότι έχει συμβεί. Ακριβώς. Και μετά, βέβαια, να το δημοσιοποιήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγεις και να πεις, ειδικά για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι από τα πιο δύσκολα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα, το να το παραδεχτεί δημόσια. Βέβαια. Και αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο οι γυναίκες που το κάνουν και που έχουν ανοίξει το δρόμο, ούτως ώστε να γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία. Γιατί για μένα η μεγάλη
νίκη σε αυτό θα είναι σε κάποιο καιρό να μην μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Να μεγαλώνουμε πιο σωστά τα αγόρια μας, να μεγαλώνουμε πιο δυναμικά, να κάνουμε πιο δυναμικά τα κορίτσια μας και η κοινωνία να μην επιβραβεύει τη βία. Να μην έρχονται τα παιδιά δηλαδή στο σπίτι και να μας λένε «Με πείραξε ο τάδε και τι έκανες παιδί μου, το χτύπησα, μπράβο, καλά έκανες». Το έχω ακούσει. Δηλαδή αυτό δεν είναι... Και στην ενήλικη ζωή, τις παραβατικές συμπεριφορές να τις τιμωρεί παραδειγματικά, ώστε να αποτρέπει τους άλλους που μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους. Σωστά. Η Ροξάνη σε έχει ρωτήσει ποτέ με όλη αυτή την επικαιρότητα, γιατί η πληροφορία, τα παιδιά πια σήμερα είναι μέσα στο ίντερνετ, η πληροφορία είναι παντού γύρω τους. Παντού. Φαντάζομαι ότι μιλάνε για πράγματα που εμείς στην ηλικία τους δεν πρέπει να τα ξέραμε. Ναι, δεν θέλω να ξέρω. Γιατί μιλάνε. Πραγματικά δεν θέλω να ξέρω. Σε έχει ρωτήσει κάτι που είπες τώρα, πώς μου το ρωτάει αυτό, τι να της απαντήσω. Ναι, με έχει ρωτήσει. Μου έχει κάνει ερωτήσεις, οι οποίες είναι δύσκολες ερωτήσεις για μια μαμά. Πώς θα τα απαντήσει. Την παραπέμπεις στον πατέρα ή φροντίζεις να την... Όχι, προς Θεού, εντάξει, δεν είναι... Απαντώ. Απαντώ με δυσκολία. Κάποιες φορές μου έχει τύχει να με ρωτήσει κάτι τόσο έτσι δύσκολο, που εκείνη την ώρα της λέω... δώσε μου λίγο χρόνο για να μπορέσω να τα αντιμετωπίζω, για το πώς να τις μιλήσω, γιατί να πραγματικά... Να πιένω ποτήρι νερό, ναι, πες μία έτσι για παράδειγμα. Ας πούμε με ρώτησε, κάποια στιγμή μου έλεγε για τις φίλες της και μου έλεγε, ξέρω εγώ, ότι μα τι ωραία μου λέει που περνάμε με την τάδε φίλη μου, με την άλλη φίλη μου, αχ πολύ ωραία. Μαμά μου λέει, αφού περνάμε πολύ καλά με αυτή τη φίλη μου, μήπως να την παντρευτώ. Και δεν ήξερα τι να τη πω. Δηλαδή, είναι κάτι που τα παιδιά τώρα έχουν αρχίσει και το δέχονται ως μια πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μας, έτσι. Αλλά δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Τι να πεις εκείνη την ώρα. Δηλαδή, να εξηγήσεις σε ένα μικρό παιδί, το οποίο είναι 9 χρονών, ότι η σχέση αυτή είναι άλλου τύπου. Πάντως, το καλό είναι για να λέει να την παντρευτεί, επειδή την αγαπάει πολύ, ότι έχει το καλό πρότυπο από εσάς, σαν ζευγάρι. Ναι. Άρα ξέρει ότι η αγάπη οδηγεί στο γάμο. Ακριβώς. Δηλαδή. Και δεν υπάρχει και σε εμάς, ας πούμε. Όχι, είμαι πολύ περήφανη για αυτό μπορώ να πω, γιατί το παιδί δεν έχει δείξει ποτέ καμιά ρατσιστική διάθεση προς καμία κατεύθυνση. Καμία. Δηλαδή σε βαθμό που το θαυμάζω πραγματικά, τη θαυμάζω. Τώρα που κάνεις όλα αυτά τα ταξίδια στην Ελλάδα και ετοιμάζεται και φτιάχνεται, γιατί κάνουν μια σπουδαία δουλειά και έχετε ταξιδέψει, μου λέγεις, πριν στη Ρόδο, έχετε πάει σε πολλά πολλά νησιά και ετοιμάζεται εκεί με το εκάστοτε επιτελείο έναν τουριστικό πολιτιστικό οδηγό ταυτόχρονα με τη φωνή σου που έχει την πλήρη εποπτεία. Είναι λοιπόν, το είπες έτσι πολύ ωραία συνοπτικά. Και καλά. Πάρα πολύ καλά το είπες. Μπράβο. Γιατί στο εξήγησα έτσι με λόγια περισσότερα από αυτά που είπες εσύ. Εσύ πολύ συνοπτικά το είπες πολύ σωστά. Μέσα στην πανδημία κατάλαβα ότι το πράγμα αρχίζει και αλλάζει, ότι ο κόσμος πλέον θα επικοινωνεί όλο και περισσότερο μέσα από τα... ίντερνετ. Από το ίντερνετ, από το Facebook, από όλα αυτά, από τα social media. Έτσι λοιπόν άρχισα να σκέφτομαι πώς θα μπορούσε να συνδυαστεί η δουλειά μου και να περάσω, να μπορέσω να επικοινωνήσω, να συνεχίσω αυτή την επικοινωνία με τον κόσμο χρησιμοποιώντας τα social media, με τα οποία δεν είχα τρομερά στενή επαφή και εξοικείωση. Έχεις Instagram, ας πούμε. Έχω. Απαντήσεις αλλά... τα μηνύματα του κόσμου. Ναι, απαντώ. Μέχρι εκεί φτάνω. Εντάξει. Αλλά κάποια άλλα τα κάνει καλύτερα η κόρη μου, που είναι 9. Λοιπόν, το οποίο είναι περίεργο. Έτσι λοιπόν, και επειδή ήθελα πάντα, για μένα το ζητούμενο στην Ελλάδα είναι να συνδυαστεί ο τουρισμός με τον πολιτισμό, γιατί είναι ένα στην Ελλάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει εκτός από τις πολύ όμορφες παραλίες της, εκτός από τα πολύ όμορφα, πολύ όμορφους ορεινούς προορισμούς. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη, αλλά έχει και πολύ πολιτισμό. Και όχι μόνο πολιτισμό αρχαίο, έχουμε και νεότερο πολιτισμό. Έτσι λοιπόν θέλω μέσα από αυτές τις δουλειές, μέσα από τα films που κάνουμε για κάθε μια περιοχή, συνεργάζομαι με περιφέρειες, με δήμους, συνεργάστηκα τώρα με την περιφέρεια Ρόδου, έχω συνεργαστεί με τους Δελφούς, έχουμε κάνει μια πολύ ωραία συναυλία εκεί, στο Καρπενήσι, στη Λίμνη Κρεμαστών, στην Σύφνο. Εσύ εκεί είχε κάνει τα γυρίσματα κανονικά, όλη η ομάδα. Βέβαια, έχω μια ομάδα ολόκληρη
τον Στέφανο Κοσμίδη σκηνοθέτη, με παιδιά πάρα πολύ καλά στη δουλειά τους, τα οποία έχουν και αγάπη για τη δουλειά τους. Ο Νίκος Μπλέκας κάνει την παραγωγή, να πω έτσι τους συνεργάτες μου. Τώρα στη Ρόδο ευχαριστούμε πάρα πολύ την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ιδιαίτερα τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος με εμπιστεύθηκε για να κάνω ένα τόσο δύσκολο αφιέρωμα στη Ρόδο, όσο μπορώ να πω ότι κάναμε αφιέρωμα, γιατί δεν μπορεί, είναι ανεξάντλητη η Ρόδος. Αλήθεια είναι αυτό. Πραγματικά. Τουλάχιστον υπάρχει και αυτό που είναι κάτι από το τίποτα. Κάνουμε γυρίσματα λοιπόν τραγούδια σε διάφορες περιοχές, αλλά γράφω και κάποια κείμενα κάνοντας έρευνα ιστορική, τα οποία έτσι λίγο μας δίνουν και την εικόνα, την πληροφορία για το νησί. Είναι φανταστικό. Αυτό ναι. Είναι φανταστικό τηλεοπτικό project. Άντε, πες το. Εγώ τώρα έτσι πως τα άκουσα, δηλαδή θα το έβλεπα χτες στην τηλεόραση να βλέπουμε και κάτι ωραίο με ιστορικά στοιχεία, με τη δική σου παρουσία, τη φωνάρα. Δεν είναι μόνο ιστορικά, είναι και τα σημερινά στοιχεία του κάθε τόπου, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει κάποιος όταν θα έρθει στην Ελλάδα, γιατί αυτό θα προβληθεί στο εξωτερικό, αυτό είναι ο σκοπός, να καταλάβει ότι έχει να κάνει πράγματα και σήμερα. Δηλαδή, μόλις προβληθείς στο εξωτερικό θα το ζητήσουν στην Ελλάδα. Θυμίσου το, στο υπογράφω. Προβάλλεται ήδη. Μόλις το πάρουνε χαμπάρι. Σε κανάλι το οποίο εκπέμπει από τον Καναδά. Και είναι ένα δίκτυο καναλιών, έτσι, με πολλά κανάλια, τα οποία εκπέμπουν σε όλο τον κόσμο. Με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, θα μου πεις, το είπες, ότι σου έφερα αγόρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια και ευχαριστώ για την πραγματικά πολύ καλή και θετική αντιμετώπιση που πήρα από την πρώτη στιγμή που έφτασα στο σταθμό σας. Με πολύ πολύ αγάπη. Να είστε καλά. Είστε ο επανειδήν. Ευχαριστούμε λοιπόν, από καρδιάς. Και εγώ. Πολύ. Και εγώ καλή συνέχεια.